μιλήσουμε για εξωστρέφεια και προϋποθέσεις εξωστρέφειας, τι πρέπει να κάνουμε για να γίνουμε πιο πετυχημένοι στις μεγάλες διεθνείς αγορές. Το έλλειμμα του εμπορικού μας ισοζυγίου και η τελευταία μας θέση ανάμεσα σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά το ποσοστό του ακαταχώρηστου εγχώριου προϊόντος που παράγεται από εξαγωγές, μιλούν από μόνο τους. Η Ελλάδα δεν είναι μια εξαγωγική χώρα. Νομίζω ότι αυτό είναι το αποτέλεσμα μιας κρατικοδίαιτης οικονομίας που διαχρονικά διαμόρφωσε αντίστοιχα τις εταιρικές αξίες αλλά και την εταιρική διακυβέρνηση. Το βασικό όραμα των επιχειρήσεων έγινε το βραχυπρόθεσμο κέρδος, οι εταιρικές αξίες προσαρμόστηκαν στην επικρατούσα ηθική ή για να είμαστε πιο ακριβείς στην επικρατούσα αμυντικότητα και η πολιτική επιρροή έγινε πολύ πιο σημαντική από τη σωστή εταιρική διακυβέρνηση. Ακόμα και ο τομέας των τροφίμων ποτών, που είναι κατά τεκμήριο από τους πιο εξωστρεφείς στην Ελλάδα, δεν απέφυγε αυτή τη μοίρα και με ελάχιστες εξαιρέσεις απέτυχε να προωθήσει με συστηματικό τρόπο, να τοποθετήσει στα ράφια των σούπερ μάρκετ παγκοσμίως, αλλά και να δημιουργήσει ζήτηση για τα αυθεντικά ελληνικά προϊόντα διατροφής και τα ελληνικά αγροτικά προϊόντα. Σήμερα, με την κατάρρευση της εσωτερικής μας αγοράς, όλοι μιλούν για εξαγωγές. Όμως η εξωστρέφεια δεν είναι μια απλή υπόθεση, ούτε μπορεί να υλοποιηθεί σαν στρατηγική μέσα σε μία μέρα, απλώς διαφοροποιώντας τις προτεραιότητές μας και αλλάζοντας και παίρνοντας τέτοιες αποφάσεις. Ας δούμε λοιπόν ποια είναι τα τέσσερα βασικά στοιχεία μιας επιτυχημένης στρατηγικής εξαγωγών. Μια συνεπής και μελλοντικά επιτυχημένη στρατηγική εξωστρέφειας προαπαιτεί πρώτον, εταιρείες με ισχυρό όραμα, σταθερές αξίες, brand name και μια αφοσιωμένη ομάδα ανθρώπων που πιστεύουν σε αυτό το όραμα και τις αξίες. Απαιτεί μια στρατηγική ανάλυση και τεκμηρίωση του ανταγωνιστικού μας πλεονεκτήματος. Στην περίπτωση της Ελλάδας, τρία είναι τα βασικά ανταγωνιστικά μας πλεονεκτήματα. Το πρώτο είναι η ποιότητα. Η Ελλάδα δεν διαθέτει οικονομίες κλίμακας ώστε να μπορεί να κάνει μαζικές παραγωγές σε πολύ χαμηλές τιμές. Ωστόσο, χάνει σε έναν συνδυασμό μικροκλίματος, μικρού κλήρου που κατά κανόνα καλλιεργείται και φροντίζεται από τις οικογένειες στις οποίες ανήκει και στο έφορο έδαφος μπορεί να παράξει αξεπέραστη ποιότητα. Ο μεζές. Ο ελληνικός τρόπος ζωής που μοιραζόμαστε, το φαγητό και απολαμβάνουμε μαζί με τους φίλους μας. Η γαστρονομική πολιτιστική μας πρόταση ζωής, το ελληνικό τραπέζι. Τέλος, νοστιμιά, αλλά και με πολύ μεγάλη διαθρεπτική αξία. Η ελληνική μεσογειακή δίαιτα, δίαιτα η οποία έχει παγκόσμια αναγνώριση και τεκμηρίωση όσον αφορά τον υγιεινό της χαρακτήρα σε μια εποχή που ο διεθνής καταναλωτής ζητάει ευζοία. Ευζοία είναι ο συνδυασμός της καλής διάθεσης που την εξασφαλίζει η καλή γεύση και το να περνάμε καλά, αλλά και της καλής υγείας. Αυτά λοιπόν είναι τα τρία μεγάλα μας ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα. Τρίτο προαπαιτούμενο για εξωστρέφεια. Σχεδιασμός και δημιουργία ισχυρού brand name και μακροχρόνια επένδυση στην προωθητική στήριξη. Η τοποθέτηση των προϊόντων στο ράφι, στις πολύ ανταγωνιστικές διεθνείς αγορές, που μόνο εύκολη υπόθεση δεν είναι, δεν αρκεί. Πρέπει να συνοδεύεται από ένα μενού έξυπνων και αποτελεσματικών προωθητικών ενεργειών που θα παρακινήσουν τον καταναλωτή να δοκιμάσει και συνεπακόλουθα να γίνει πιστός μας καταναλωτής. Και τέλος, εξίσου σημαντική η καινοτομία, η οποία δεν είναι αντίφαση στα παραδοσιακά προϊόντα, αλλά αναγκαία συνθήκη για την δημιουργία ανταγωνιστικών εξαγώγημων προϊόντων. Η καινοτομία μπορεί να έγκυται στην ασφάλεια των προϊόντων και σύγχρονους τρόπους συντήρησης φυσικών προϊόντων χωρίς πρόσθετα και συντηρητικά, στη συσκευασία και στη μορφή με την οποία θα προσφέρονται στον καταναλωτή ώστε να ανταποκρίνονται στο σύγχρονο τρόπο ζωής και να είναι εύχρηστα και πρακτικά, αλλά και στο μάρκετινγκ, την παρουσίαση και συνεργιστικές προωθητικές δράσεις. Εδώ ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο που δεν έχουμε κάνει απολύτως τίποτα θα ήταν συνέργειες στην προώθηση του ελληνικού οργανισμού τουρισμού ή γενικά του τουρισμού μας και της γαστρονομίας μας. Ο τομέας των τροφίμων και των ποτών κυριαρχείται στη χώρα μας από μικρομεσαίες επιχειρήσεις, το οποίο το μικρό μέγεθος πολλές φορές δημιουργεί μια επιπρόσθετη δυσκολία στο να προσελκύσουμε μεγάλες επενδύσεις στον τομέα ώστε να δημιουργηθούν ισχυρότερα σχήματα που θα μπορούσαν να μπουν και λίγο πιο εύκολα στις αγορές του εξωτερικού. Θα ήταν λοιπόν γι' αυτό καλό πιστεύω να δοθούν κίνητρα και ένα ισχυρό κίνητρο είναι η κρίση η οποία περνάμε για συγχωνεύσεις αλλά και για δημιουργία clusters, συνεργασιών ανάμεσα στις εταιρείες που θα δημιουργήσει συνέργειες στην παραγωγή, στη διανομή και στην προώθηση των ελληνικών προϊόντων. Αυτή η ενδεχόμενη συγκέντρωση δυνάμεων μέσω συνεργασιών και συγχωνεύσεων θα δημιουργήσει, κατά τη γνώμη μου, μια μεγάλη δυναμική και ουσιαστικές προϋποθέσεις επιτυχίας στην εξωστρέφεια σε ένα κλάδο με τεράστιες δυνατότητες και προοπτική να προσφέρει στη χώρα ανάπτυξη και υπεραξία. Ευχαριστώ πολύ.